πρέπει να παρουσιάσω και τον αγαπητό κύριο που κάθεται αριστερά μου, τον Γιώργο Λεκάκη. Είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας και επίσης καλός δημοσιογράφος. Το λόγο έχετε εσείς. Εσύ αγαπητέ Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι σε έναν οικείο για μένα χώρο, σε μια οικία για μένα πόλη, ανάμεσα σε φίλους, ξανά. Και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, πάντα όταν είμαι στη Θράκη. Θα ήθελα, Νίκο Κόκα, να σου πω ότι πρέπει να κάνεις ένα ετυμολογικό λεξικό της Κομακικής. Θα το χρειαστούμε, θα το χρειαστούνε. Ναι. Στις επόμενες γενιές θα σε ευγνωμονούν γι' αυτό. Και σε συγχαίρω για αυτό που κάνεις. Και το τις εκτιμώ, το ξέρεις. Αλλά θα ήθελα να σας πω κάτι, ότι όταν κρατάτε ένα βιβλίο στα χέρια σας σήμερα, το 2022, να ξέρετε ότι από πίσω κρύβονται τουλάχιστον δύο ήρωες. Αυτός που το εκδίδει και αυτός που το γράφει. Δηλαδή, ο Γιάννης ο Κουριανίδης και ο συγγραφέας μας, ο τιμόμενος σήμερα, ο Θανάσης, ο Τσακνάκης. Σήμερα δεν είναι καθόλου αυτονόητο την εποχή της τεχνολογίας να βγάλεις ένα βιβλίο. Είναι σχεδόν άχρηστο για τους νέους, με την ακριβή έννοια της λέξης. Ο νέος σήμερα γκουγκλάρει για να βρει πράγματα. Όταν όμως θέλουμε να πάμε στο συναίσθημα, όταν θέλουμε να αντλήσουμε από το συναίσθημα, δεν μπορούμε να αφηθούμε στο τυχαίο διαδίκτυο. Εκεί πρέπει να πάμε σε έναν άνθρωπο που έχει πονέσει, που έχει σκάψει, που έχει γράψει, που έχει ξενυχτήσει. Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα οι συγγραφείς και τα έντυπα βιβλία. Θέλω να σας πω ότι όταν πήρα στα χέρια μου το βιβλίο του Θανάση, μου θύμισε το βιβλίο του Αμμονίου, περί ομοίων και διαφόρων λέξεων. Ο Αμμόνιος ήταν ο διδάσκαλος του Πλουτάρχου. Ο δε Πλούταρχος ο Χερονεύς, ο Βιωτός, ήταν ο βιβλιοθηκάριος των Δελφών. Ήταν αυτός που είχε στα χέρια του όλη τη βιβλιοθήκη, όλη τη γνώση της εποχής του Εθνικού Κέντρου της Ελλάδος. Και ο δάσκαλός του, ο Αμμόνιος, βγάζει ένα βιβλίο περί ομοίων και διαφόρων λέξεων για να ψέξει το μαθητή του, διότι κάπου έχει κάνει λάθος σε αυτές τις λέξεις και έχει χρησιμοποιήσει άλλη λέξη με μια δίπλα της λέξη που είναι περίπου ίδια. Από εκεί ξεκινάει η σκέψη μας και ο λογισμός μας ότι στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν συνώνυμα. Δυστυχώς, αυτά που μας μαθαίνουν στο σχολείο, αυτά που μας λένε οι φιλόλογοι, αυτά που μας λένε οι δάσκαλοι μας και οι καθηγητές μας, καλή την πίστη, θέλω να πιστεύω, ότι βρέσκουν το συνώνυμο της τάδε λέξεως, εκείνη την ώρα διαπράττουν ένα έγκλημα. Διότι η ελληνική γλώσσα, αυτός που εφήβρε την ελληνική γλώσσα, ο θείος νους, ο συμπαθητικός νους, διότι δεν είναι δημιουργήμα ανθρώπων ή ανθρώπων αυτό, δεν μπορώ να το δεχτώ έτσι απλά. Αυτός λοιπόν που εφήβρε και έφερε αυτή τη γλώσσα κάτω, στον πλανήτη Γη, και την χάρισε τόσο απλόχερα σε εμάς, χωρίς να ζητάει τίποτα, αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή μας έδωσε άλλες λέξεις ακριβώς διπλανές της, με ίδια ορθογραφία πολλές φορές, που σημαίνουν κάτι άλλο. Γιατί για να μας παιδεύσει, όχι. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί όλες αυτές τις λέξεις για να μας ταλαιπωρεί, όχι. Καμία τέτοια σκέψη δεν υπάρχει στο μυαλό της. Είπε, ας πούμε, τώρα για λέξεις άλυμος με την δασία και άλυμος με την ψηλή. Ας πούμε, ξέρετε, είναι και το θέμα των ημερών, η ιρκτή, λόγου χάρη, λέω εγώ. Είναι η βαριά καταδίκη. Και επειδή έπαιρνε δασία, γι' αυτό λέμε καταδικάστηκε σε κάθυρξη. Είναι πάνω από 8 χρόνια φυλάκιση. Αυτό συμβαίνει όμως όταν η λέξη ιρκτή παίρνει δασία. Σημαίνει μπαίνω προς τα μέσα. Όταν παίρνει ψηλή, είναι βγαίνω από μέσα και πάω προς τα έξω. Άντε αυτό τώρα να το γράψω στο μονοτονικό. Άντε αυτό τώρα να το πεις στα νέα ελληνικά. Θέλεις μία παράγραφο. Για μία λέξη. Και άλλες πολλές. Επίσης, έχουμε καθηγήτριες και καθηγητές που λένε το πολυτονικό πέθανε.
Δεν υπάρχει πια. Τι λες, κυρά μου, της λέω. Όταν πας στο περίπτερο, παίρνεις την καθημερινή και μιλάς για την καθημερινότητά σου. Δεν λες την καθημερινή και την καθημερινότητά. Διότι η αρχαία σου ψυχή θυμάται ότι η λέξη σήμερα έπαιρνε ενασία. Και γι' αυτό το ταφ μετατρέπεται σε θήτα. Λένε ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα πέθανε. Τι λες, κυρά μου, της λέω. Είναι μια συγκεκριμένη καθηγήτρια αυτή και συγκεκριμένη πολιτική μονογνωριώτα που τα υιοθετούν και τα λένε αυτά. Όταν έφερες έναν τεχνίτη στο σπίτι σου να σου φτιάξει το σιφόνι, καλείς τον υδραυλικό, όχι τον νερουλικό. Γιατί χρησιμοποιείς την αρχαία ελληνική λέξη εδώ για να πεις τον τεχνίτη. Όταν ο γιος σου υπηρετεί σε ένα πλοίο, λες είναι ναύτης, ναυτικός. Δεν λες είναι πληγικός. Γιατί χρησιμοποιείς την αρχαία ελληνική λέξη ναύση για να πεις ναυτικός, ναύσταθμος και όλα αυτά. Ποια γλώσσα πέθανε. Το δικό σου μυαλό πέθανε. Το δικό σου μυαλό πέθανε και δεν σου το έχουν πει. Οι κόλακες, οι αυλοκόλακες που έχεις γύρω-γύρω σου. Και για να μην σας ζαλίσω με όλα αυτά, θα σας πω και ένα παιχνίδι που μπορείς να κάνεις, αγαπητοί μου φιλόλογοι, με τα παιδιά. Ας πούμε μια πολύ απλή λέξη, τη λέξη άλση. Που την έχουμε ξεχάσει βέβαια σαν λέξη, αλλά τη χρησιμοποιούμε άλυμος, αλίπεδο, αφορά τη θάλασσα. Γιατί θάλασσα, διότι είπαμε δασία. Και η δασία μετατρέπεται πολλές φορές σε χ, έτσι. Τον ήλιο το λένε Helios, τον ελικόπτερο Helicopter, προφέρεται η δασία, δεν πετάχτηκε, δεν χάθηκε. Τη χαρίσαμε σε κάποιους άλλους που δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Αυτά τα κρατήσαμε όπως τα δώσαμε πριν 5.000 χρόνια και έτσι τα αφήσαμε. Εντάξει, δεν μπορούσαν να τα εξελίξουν. Όμως, από εκεί βγαίνει και το άλλας. Άρα, το άλλας το ξέχασες, δεν πας στη θάλασσα και λες, α, τι ωραία άλλας είναι εδώ. Λες, τι ωραία θάλασσα είναι εδώ. Αλλά όταν λες στο φαΐ, λες, ρίξε λίγο αλάτι. Άρα, οι λέξεις άλλας δεν πέθανε. Επίσης, επειδή οι Έλληνες έχουν δανείσει τη γλώσσα τους και τις λέξεις τους σε όλο τον πλανήτη, όπου ταξίδεψαν τουλάχιστον, θα δείτε πώς οι λέξεις μας επιβιώνουν σε ξένες γλώσσες, που ήδη δεν ξέρουν ούτε να τις ετυμολογήσουν φυσικά, ούτε να μας πούνε αυτές τις ωραίες ιστορίες που μπορώ να σας πω τώρα, ας πούμε, λόγω χάρη. Θα δείτε ότι οτιδήποτε αλμυρό και αλατισμένο έχει να κάνει μέσα από τη λέξη άλλης. Παραδείγματος χάρη, ένας πικάντικος χορός λέγεται σάσα. Και όταν θέλετε να βάλετε ένα έμβαμα στο φαγητό σας, λέγεται βάλε σάλτσα. Και επειδή στη ρωμαϊκή εποχή η ρωμαϊκή αυτοκρατορία αδυνατούσε να πληρώσει χρήματα τους μισθοφόρους που ήταν πάρα πολλοί και δεν μπορούσε να δίνει μισθό σε όλους, τους έδινε ένα κομμάτι αλάτι. Τους έδινε δηλαδή σάλαρι. Ο μισθός. Επειδή είναι από αλάτι. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι η γλώσσα δεν πέθανε. Πέθανε το μυαλό κάποιων και δεν τους το έχουν πει. Είναι πεθαμένοι αυτοί και δεν τους το έχουν πει. Γιατί αν τους αφαιρέσεις τις ρίζες της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, αυτοί δεν θα μπορέσουν να συνενωθούν με τον περιπτερά να πάρουν σοκολάτα. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική γλώσσα. Δουλεύει όπως ακριβώς τα μαθηματικά. Με 75 ρίζες, περίπου, βασικές, μπορούμε να φτιάξουμε, να έχουμε, να γνωρίσουμε 75.000 λέξεις. Και ας μην ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Λόγω χάρη, δεν ανάγκη να πάμε σε ένα χωριό που λέγεται Κερασιά για να γνωρίζουμε ότι έχει κεράσια, παράγει κεράσια, πάρα πολύ απλό. Ούτε θα δούμε κανένα χωριό που να έχει την ρίζα να ξεκινάει από Εγ, Αίγιον, Αιγές, Αιγαίο, και να μην είναι παραθαλάσσιο, να μην έχει κοντά του πολλά νερά. Μεγάλο θέμα για το που είναι η Αιγές της Μακεδονίας, λοιπόν. Γιατί θα πρέπει να έχει δίπλα της ένα πολύ μεγάλο ποταμό καταράκτη με νερά. Και όχι όπου θέλουν κάποιοι να φυτέψουν Αιγές μέσα ένα κάμπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εκτός αν πάμε στην παλαιογεωλογία, στην παλαιογεωφυσική και θυμηθούμε
ότι το αρχαίο τοπονύμιο της Θεσσαλίας θα θέσει σαλός, ότι κάπου εκεί πέρα ήταν μια θέση κατακλυμμένη από θάλασσα. Πάρα πολύ. Σύμφωνοι. Αυτό όμως συνέβη πριν, ήταν πριν εκατομμύρια χρόνια. Είχαμε γλώσσα λοιπόν πριν εκατομμύρια χρόνια και από πότε έχουμε γλώσσα? Κατά τους νευροεπιστήμονες και την νευροφυσιολογία έχουμε γλώσσα τα τελευταία, ο άνθρωπος μπορεί, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δηλαδή, μπορεί να κάνει συνάψεις και να δημιουργήσει γλώσσες και λέξεις και προτάσεις και συντακτικά και όλα αυτά τα πράγματα από τα 10.000 χρόνια και εδώ. Πιο πριν θεωρούν, λένε, ότι ο εγκέφαλός του ήταν ακόμα υπανάπτυκτος για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα λειτουργικά της γλώσσας. Και ήθελε τα αδιάψευστα αρχαιολογικά στοιχεία να μας δείξουν ταξίδια ανοιχτής θάλασσας στο Αιγαίο 80.000 χρόνια, στην Κρήτη 130.000 χρόνια, στις Κυκλάδες 170 και 200.000 χρόνια πριν από σήμερα, κάτι που αποδεικνύει ότι είχε γλώσσα, διότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα πλοίο και να ταξιδέψεις, να βγεις στο πέλαγος με άναρθρες κραυγές. Ένα πλήρωμα δεν μπορεί να συνεννοηθεί άμα δεν μιλάει μεταξύ του. Με κραυγές δεν βγαίνει στη θάλασσα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι τις εποχές αυτές που καταραίουν η μία πίσω από τις άλλες ψευτοθεωρίες, ινδοευρωπαϊκές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και τέτοια πράγματα, περίεργα, φτιαγμένα από αλλοπρόσαλους καθηγητές που οι ίδιοι φοιτητές τους στη Βιέννη τους πετάγανε ντομάτα, όπως ο Παρμεράιερ, ας πούμε, έτσι, και κάποιοι άλλοι. Τώρα που καταρρύπτεται το ένα πίσω από τα άλλα αυτά, τώρα θα έπρεπε να έχουμε όλοι το νου μας στη γλώσσα μας. Διότι η γλώσσα δεν είναι ότι λέει μόνο την αλήθεια. Δεν είναι μόνο ότι κρύβει νοήματα. Δεν είναι μόνο ότι κρύβει πράγματα τα οποία τα έχουμε χάσει. Η ελληνική γλώσσα μέσα της κρύβει βάθια χάη ιστορίας. Πρέπει να κοιτάτε ή να μάθετε να ψάχνετε πάντα το αρχαίο τοπονύμιο μιας περιοχής. Το πώς το λέγανε οι παλιοί αυτό το χωριό, πώς το λέγανε οι παλιοί αυτό το ποτάμι και όχι όπως το λέμε σήμερα. Και έτσι θα μπορέσετε να ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί που το ονομάτισαν, ήταν Ίωνες, ήταν Θωρείς, ήταν Αιωλείς, ανάλογα με τη γλώσσα. Θα πρέπει να ξέρετε τι ιδιότητες έχει ο τόπος, αν σας πούν το αρχαίο τοπονύμιο, θα μπορείτε να μάθετε τι παρήγαγε και θα μπορείτε να μάθετε τέλος, πότε έγινε η κατοίκηση χωρίς να γίνει αρχαιολογική ανασκαφή, διότι οι γλώσσες, οι λέξεις έχουν αρχαιολογική σημασία. Έχουν ιστορία. Όπως βλέπει ένας αρχαιολόγος μια στρωματογραφία ή ένας γεωλόγος και λέει αυτό το στρώμα είναι της τάδε περίοδου, το ίδιο και οι λέξεις. Υπάρχουν παλιές, παλαιότερες, αρχαίες, αρχαιότερες λέξεις, υπάρχουν βυζαντινές, μεταβυζαντινές, νεοβυζαντινές, νεοελληνικές κλπ. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείς λοιπόν αυτή τη λέξη, άλλο ηλικία και άλλο σπίτι. Όχι σαν έννοια πια, σαν χρόνος δημιουργίας της λέξεως. Οπότε, όταν λέω μια λέξη, αφηγούμε μια ιστορία της εποχής της λέξεως. Άλλο κυνηγός, άλλο θηρευτής. Ποια είναι η διαφορά? Και οι δυο βγαίνουν να θηρεύσουν, να κυνηγήσουν. Δηλαδή στα νεοελληνικά θα δυσκολευτώ να σας πω. Και οι δυο βγαίνουν να χτυπήσουν ένα ζώο για να το φέρουν στο σπίτι τους να φάνε. Ναι, αλλά η μόνη διαφορά είναι ότι ο κυνηγός χρησιμοποιεί κίνα. Χρησιμοποιεί σκύλο. Άρα η γλώσσα, η λέξη κυνηγός είναι μεταγενέστερη της λέξεως θύρα. Διότι ο θηρευτής δεν είχε, τη χρησιμοποιούσε, τη έβγαινε για θύρα, αλλά δεν είχε ξημερωθεί το σκυλί για να το έχει μαζί του συντροφιά. Πολύ απλά σας είπα κάτι σε μία μόνο λέξη. Θέλω λοιπόν να σας πω, για να τελειώνω, γιατί δεν μου κάνατε σήμα, για 15 λεπτά σας είπα θέλω να μιλήσω και θέλω να μου κάνετε σήμα για να σταματήσω, γιατί μπορώ να σας μιλάω μέχρι το πρωί. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ εσείς θα έχετε πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να σας πω, να διαφυλάξετε ως χώριν οφθαλμού την ιδία σας ντοπιολαλιά, που λέμε εμείς στη λαογραφία, τις ίδιες σας λέξεις. Έχουμε μαζί μας και μια Κυπρία και οι άνθρωποι αυτοί
έχουν διαφυλάξει το νι και το σίγμα, που εμείς το είχαμε παροιμία. Θα στο πω με το νι και με το σίγμα, λέγαμε, για να στο πω ακριβέστατα, για να το καταλάβεις. Είμαστε την παροιμία, θα στο πω με το νι και με το σίγμα. Σήμερα καταργήσαμε και το νι και το σίγμα. Βλέπεις ταμπέλες και λένε Ακρόπολη, στα ελληνικά και από κάτω στα αγγλικά Ακρόπολης. Κλειστή έγινε ρε παιδιά. Ποιος μου κόψε αυτό το σίγμα εμένα? Ποιος νομοθέτης ήρθε? Ήρθε νόμος. Γιατί εγώ πέταξα το τρίτο πλητό? Προσέξτε όμως, λέει, πάω στην οδό Ερμού να ψωνίσω. Δεν λες πάω στην Ερμή να ψωνίσω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σου πει πάω στην οδό Ερμή. Πάω στην Ερμού θα σου πει. Δηλαδή έχουμε μια σύγχυση πότε να χρησιμοποιήσουμε τι. Αυτή η σύγχυση λύνεται με τέτοια βιβλία. Και έρχονται Χριστούγεννα. Ένα τέτοιο βιβλίο πρέπει να κάνετε δώρο σε κάθε παιδί που σπουδάζει, που είναι στο γυμνάσιο, στο Λύκειο και φοιτητής, σε κάθε δάσκαλο ή δασκάλα και κυρίως σε φιλολόγους, ρε παιδιά. Κυρίως σε φιλολόγους. Έλεος πια με αυτήν την εξειδικευμένη εξειδίκευση που στο τέλος θα φτάσουμε να ξέρουμε τα πάντα για το τίποτα, για το μηδέν. Όπως έλεγε ο Γευγένη Γευτουσέγκο. Πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα μυαλά μας. Πρέπει να διδαχτούμε από τα παιδιά, να μάθουμε, να ακούσουμε τα παιδιά. Όπως είπε, θα πω κάτι και θα περιμένω από τα παιδιά να πάρω απαντήσεις πίσω και που θα με κάνουν εμένα καλύτερο στη δουλειά μου, στην επιστήμη μου κλπ. Διότι αν κλειστώ στο στενό ράφι της επιστήμης μου και σας μιλήσω αυστηρά επιστημονικά με όρους επιστημονικούς, γι' αυτό χαίρομαι που αυτό το βιβλίο είναι από φιλόλογο, είναι πολύ δύσκολο φιλόλογος να γράψει βιβλίο με μη φιλολογικά κριτήρια. Χαίρομαι λοιπόν που αυτό το βιβλίο το έκανε ένας φιλόλογος. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις βγαίνοντας από τη σκιά σου. Οι περισσότεροι εξημών, πες το εξημών τώρα, τι θέλει ύψιλον ή ύπερτα. Εξήγησε. Πάρτε το όπως θέλετε, γιατί με το ένα μπορεί να παρεξηγηθείτε, με το άλλο είστε μια χαρά. Να μου γελάτε. Όμως οι περισσότεροι εξημών δυσκολεύονται να τη δείξουν έξω από τη σκιά τους. Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο περίγυρος, τι θα πει ο συνάδελφος, τι θα πει η επιστημονική κοινότητα, τι θα πει ο μικρόκοσμος στον οποίο έχω μάθει να ζω. Ασχολούμαστε, γνωρίζουμε τον μικρόκοσμο, αγνοώντας τον μεγάκοσμο. Έλεος, είμαστε άνθρωποι ενός σύμπαντος κόσμου. Δεν είμαστε άνθρωποι της γειτονιάς μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε όταν διδάσκουμε ένα παιδί ότι αυτό το παιδί ίσως κάποια στιγμή να γίνει ένας καθηγητής που θα διδάσκει, θα παροτρύνει, θα εμπνέει άλλους καθηγητές, άλλους φιλολόγους, άλλους μαθητές, άλλες σχολές. Και όχι εμάς τους ίδιους. Δεν ζούμε για εμάς. Είναι πάρα πολύ εγωιστικό αυτό. Και έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο μας. Όπως, λόγω χάρη, έρχονται όλοι οι καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με όλους τους ανθρώπους τους υπόλοιπους. Είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Έρχονται ασχολούμενοι με την τέχνη τους για να προσφέρουν ομορφιά στον κόσμο. Αν εμείς τους δώσουν άσχημα πράγματα, θα κάνουν άσχημες ζωγραφικές, θα γράψουν άσχημα τραγούδια, θα κάνουν άσχημες θεατρικές παραστάσεις. Εάν όμως φροντίσουμε από τα μικράτα τους να τους δώσουμε ωραίες λέξεις, ωραία χρώματα, ωραίες εικόνες, τότε θα δείτε πώς θα αλλάξει ο κόσμος. Γι' αυτό και χτυπιέται η πρωτοβάθμια παιδί. Το νηπιαγωγείο χτυπιέται, το δημοτικό χτυπιέται και χτυπιέται επίσημα και πάρα πολλά χρόνια. Αυτός ο δολοφόνος που κατάργησε το πολυτονικό, που θέλει κρέμασμα στην πλατεία Συντάγματος για 40 μέρες με τα πόδια ανάποδα, δεν ζει κιόλας, αλλά όταν θα ζούσε, αυτή θα ήταν η τιμωρία που του άρμοζε, μαζί με εκείνους τους 30 κοιμισμένους που ένα βράδυ μετά μεσονύχτια στην Βουλή το ψήφισαν αυτό, τρισχαρούμενοι, αυτοί οι δολοφόνοι θα έπρεπε παραδειγματικά να τιμωρηθούν από ποιους, από τους φιλολόγους πρώτα, από τους δάσκαλους πρώτα. Και μετά θα ακολουθούσε και ο λαός. Αλλά δεν το είδα αυτό να συμβαίνει. Διακεκριμένοι φιλόλογοι
διακεκριμένοι άνθρωποι του πνεύματος και του, των γραμμάτων γράψαν για αυτήν την. Θυμάμαι σελίδες ολόκληρες στο Βήμα. Θυμάμαι τον Νικηφόρο Βρετάκο. Θυμάμαι τον Ρίτσο να γράφει για αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι φιλολόγου την Αγγελική Λιμπάνο Φοροπούλου να οδύρεται για αυτά τα πράγματα, να γράφει για αυτά τα πράγματα. Αλλά βλέπετε, δεν μπορέσαμε να το στηρίξουμε καλά αυτό το κίνημα, διότι διεσπάστη στα εξών συνετέθη. Καταργήθηκε η κριτική. Γιώργο, έλα εδώ. Τι είναι το Γιώργο. Τι είναι το Γιώργο. Λες Νικόλαο. Λες Νικόλαε. Πού είναι η κριτική. Ακούστε μια αναμετάδοση αθλητικών αγώνων. Καταργήθηκε, λέει, η δοτική. Δόξα τω Θεώ, εν τω μεταξύ, συν της άλλης, έτσι. Θέλω να σας πω ότι η αρχαία μας ψυχίζει μέσα μας αθέλητα κρυμμένη. Δεν μπορεί να την ξέρει ζώση κανείς. Τέτοια βιβλία όμως μπορούν να γίνουν βάθρο, να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια και θέλω να δώσω και ήρθα από την Αθήνα σήμερα εδώ πέρα, σήμερα το πρωί ταξίδευα, να στηρίξω αυτό το βιβλίο, αυτή την προσπάθεια, αυτό το δύο ηρώο, όπως τους χαρακτηρίζω αυτές τις εποχές, γιατί αυτό το βιβλίο μαζί με άλλα βάζουν πλάτη για το μέγα τείχος της παγκοσμιοποίησης του όλοι τα ίδια είμαστε, όλοι ένα και ταυτό είμαστε, όλοι οι ίδιοι είμαστε και ο πολιτισμός μου με τον πολιτισμό σου θα κάνουμε καινούριο πολιτισμό. Αυτά τα επικίνδυνα πράγματα και στο επικίνδυνο μέρος που ζείτε που λέγεται Θράκη, που πονάω και με στεναχωρεί πάντα και έχω τα μάτια μου και τα αυτιά μου ανοιχτά πάντα εδώ πέρα, να τα προσέξετε εδώ ιδιαιτέρως και να κάνετε όσο περισσότερες εκδηλώσεις για την ελληνική γλώσσα μπορείτε και μόνο κερδισμένοι θα βρεθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
έχεις πει. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει. Μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κάτι είχες πει. Μου ζητάς να λησμονήσω.